να δοκιμάσει άλλους στην κυβέρνηση ότι αυτό είναι επικίνδυνο, τυχοδιοκτικό κτλ. Με ποιο σχέδιο, κύριε Βαλμόνη, με τι, γιατί θέλω να το συνδέσω. Με βάση την ισχύουσα κατάσταση. Ναι, μου επιτρέπετε, δεν περιμένετε υπομονετικά. Λοιπόν, διότι αυτό σε τελευταία ανάλυση είναι μια αντιδημοκρατική κινδυνολογία. Οι Έλληνες δεν είναι βλάκες, δεν είναι ηλίθιοι. Λοιπόν, σας λέω καθαρά. Η χώρα χρειάζεται άλλη πολιτική και για να την εξασφαλίσει χρειάζεται άλλη κυβέρνηση. Και φυσικά για να διεκδικήσει λύση μέσα στην Ευρώπη, εντός Ευρωζώνης. Αυτή είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Σας ρώτησε, κυρία Μπακογιάννη, συγκεκριμένα για το δίλημα που θα τεθεί στον ελληνικό λαό. Ποια θα είναι? Τα θυμάμαι όλα. Θα τα απαντήσω όλα. Καλά, τιμή. Εμείς, αν εκλεγούμε στην κυβέρνηση και οι ευρωεκλογές είναι ένα σκαλοπάτι, κατά ψέματα, εκτός από εκλογή ευρωβουλευτών, που είναι σημαντικό κριτήριο και έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα, και σε αυτό λέμε ότι θα είναι πρόβα τζενεράλε. Αυτή η κάλπη. Τι είδου συγκριτικό πλεονέκτημα έχει? Έχει καλού υποψήφιου. Έχουμε καλή παράδοση δουλειά στο Ευρωκοινοβούλιο και εγώ και ο Χουντής και παλιότερα ο Αλαβάνος και ο Παπαγιαννάκης και έχουμε ένα καλό ευρωψηφοδέλτιο. Ο Αλαβάνος και ο Παπαγιαννάκης έχουν φύγει. Λοιπόν, θα είσαστε σε ένα κόμμα το οποίο θα παίζει ελάχιστο ρόλο. Να πω. Καλά, καλά. Πάμε για μια δυναμική διπλασιασμού τη ευρωομάδα τη αριστερά. Και ξέρω καλά τι λέω. Αλλά έρχομαι στην. Σκεφτείτε να μην με εκτιμούσατε κιόλα δηλαδή. Όχι, σα εκτιμώ προσωπικά. Αλλά να απαντήσω. Δεν εκτιμώ το κόμμα σα. Να απαντήσετε στο δίλημα που θα μπει. Τι θα τεθεί στο λαό. Επιτρέψτε μου. Είπατε ότι αν βρείτε τείχο θα γυρίσετε στο ελληνικό λαό. Τι θα μα ρωτήσετε. Επιτρέψτε μου να απαντήσω. Εμείς λοιπόν θα θέσουμε το 100% των στόχων μας. Σε μια διαπραγμάτευση, ποτέ δεν πετυχαίνεις το 100% των στόχων σου. Ωραία, κατεβάζουμε τον πύχη καταρχήν. Μισό, κύριε Παπαγιάννη. Μισό, να δούμε τι θα πει. Τώρα είναι δυνατόν. Κύριε Παπαγιάννη, εδώ συζητάμε πιο διαφορετικά. Ποτέ δεν το πετυχαίνεις το 100%. Αλλά στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, αυτό που έχουμε είναι μια κυβέρνηση του ναι σε όλα, που δεν έχει κάνει ουσιαστική διαπραγμάτευση. Το θέμα του χρέους το αντιμετωπίζει η κυβέρνηση με βάση τις οδηγίες Σόιμπλε, forget it Γιάννης. Και χθες που μας έλεγαν οι κυβερνητικές διαρροές ότι θα θέσει σχέδιο για τη μείωση του χρέους. Μπήκε το πλαίσιο, κύριε Παπαδημούλη, τι θέλετε δεν να κάνει. Δεν είναι έτσι, κύριε οικονόμο. Λοιπόν, θέλετε να ακούσετε τι έγινε. Αλλά, λοιπόν, όλη την ημέρα μας έλεγαν ότι θα θέσει πρόταση για τη μείωση του χρέους και την ελάφρυνση του χρέους ο κύριος Τουρνάρας. Και βγήκε το βράδυ ο κύριος Ντάισενμπλουμ, ο επικεφαλής του Eurogroup, στη συνέντευξη τύπου και είπε ότι ο κύριος Τουρνάρας δεν μας παρουσίασε σχέδιο και πρόταση για τη μείωση του χρέους. Μας μίλησε απλώς για την αναγκαιότητα να γίνει το χρέος βιώσιμο. Και μεταθέσαμε το αν και πώς, το αν και πώς, όχι το πώς, για μετά το Σεπτέμβριο. Όχι, με συγχωρείτε, είναι αναλυθές αυτό το οποίο λες. Είναι ακριβέστατο το τώρα. Πώς, γιατί όχι το αν. Και το αν. Το πώς, όχι, ένα λεπτό κύριε Παπαδημούλη. Το αν έχει κριθεί, έχει αναγνωριστεί, υπάρχουν δεκάδες δηλώσεις. Μην φτάνετε πάλι, μην μου ακολουθείτε τώρα την πολιτική. Μείνετε στην ουσία, κύριε Παπαδημούλη, μείνετε στην ουσία. Για την ουσία μιλώ. Έχουμε λοιπόν μια κυβέρνηση που δεν έχει κάνει καμία ουσιαστική διαπραγμάτευση, μια κυβέρνηση του ναι σε όλα. Μια κυβέρνηση η οποία ακολουθεί πιστά το δόγμα Μέρκελ, γι' αυτό έχει τη στήριξη της κυρίας Μέρκελ. Τώρα, εάν φτάσουμε σε ένα σημείο με μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα πει. Με μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που διαπραγματεύεται, πετυχαίνει κάτι το οποίο δεν είναι το 100% αυτόν που ήθελε, αλλά είναι κάτι καλύτερο από αυτό το οποίο σήμερα υπάρχει. Τι θα κάνει? Θα αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα, είτε είναι Βουλή, είτε είναι σύσκεψη υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας όπου όλοι παίρνουν θέση, είτε είναι δημοψήφισμα, θα το δούμε τότε και θα θέσουμε. Μα έτσι θα προχωρήσουμε. Θα θέσουμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Ακούστε. Μας λέτε θα δούμε τι θα γίνει. Είναι κακό να μιλάμε. Μα με συγχωρείτε, λέτε. Κύριε Παπαδημούλη, ένα λεπτό. Μας λέτε να σας ψηφίσουμε. Σας δίνει λοιπόν ο λαός την εντολή και σας λέει ορίστε, προχωρήστε, κυβερνήστε. Ναι. Τι θα μας ξαναρωτήσετε μετά από δύο μήνες? Σας απαντώ. Τι να σας απαντήσω? Αν με αφήσετε, θα σας απαντήσω. Μα σας δίνει εντολή ο λαός. Λέμε λοιπόν ότι εμείς. Σε μια τέτοια περίπτωση θα θέσουμε στην κρίση των Ελλήνων με τον τρόπο που τότε θα κρίνουμε κατάλληλο τη συμφωνία που θα έχει επιτευχθεί και όχι θέμα νομίσματος. Το έχουμε πει 100 φορές. Αφήστε το νόμισμα στην άκρη. Εντάξει, αλλά είναι σαφές, κύριε Παπαδημούλη. Απολύτως σαφές. Μισό λεπτό, Δημήτρη. Μου επιτρέπετε, κύριε Παπαδημούλη. Καταλάβατε τώρα γιατί φοβάμαι εγώ. Μισό λεπτό. Διότι έχω παιδιά σε αυτή τη χώρα. Τώρα σοβαρά και δεν είναι ούτε τα προεκλογικά
debate, ας πούμε, κοιτάξτε, τα κλασικά. Αυτή η κινδυνολογία. Θέλω να σχολιάσω την παρέμβαση τη κυρία Τσίπρα. Όχι, ειλικρινώς το λέω αυτό. Αυτή η κινδυνολογία. Δεν είναι κινδυνολογία. Επειδή παίχτηκε πολύ άγρια το 12. Δεν είναι κινδυνολογία, κύριε Παπαδημούλη. Σα θυμίζω, κυρία Μπακογιάννη. Δεν είναι κινδυνολογία. Είναι η πραγματικότητα. Όταν ακούω από εσά. Εγώ δεν διακόπτω κανένα. Θέλω να κάνουμε μια πολιτισμένη συζήτηση. Αλλά παρακαλώ, αυτό θέλει. Να σα ακούσω μια σύμβολη. Λοιπόν, θυμίζω σε όλου σα και στους τρεις σας, ότι τον Ιούνιο του 2012, για να πάρει μια μικρή διαφορά η Νέα Δημοκρατία, έγινε ένα όργιο κινδυνολογίας. Μέχρι άρθρα στις γερμανικές εφημερίδες στην πρώτη σελίδα, γραμμένα στα ελληνικά, ψήφο στη Νέα Δημοκρατία και το Σαμαρά, όχι στο ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα, που προσβάλλουν κάθε έννοια δημοκρατίας, εθνικής ανεξαρτησίας, εθνικού φιλότητα. Λέω λοιπόν τώρα, ότι αυτό, επειδή έχει παραπαιχτεί, δεν πιάνει πια. Και απευθύνομαι στους πολίτες. Κύριε Παπαδημούλη, με συγχωρείτε, μπορείτε να το κάνετε, σας παρακαλώ, σαφές. Διότι εδώ έχουμε μια στρατηγική συγκεκριμένη από την κυβέρνηση, με αρχή, μέση και τέλος. Λέω, εμένα αυτό είναι το σχέδιό μου. Θα πάμε έτσι, με πεντηκονταετία, με και φτάνει στο τέλος. Εσείς δεν μας λέτε τίποτα. Μας λέτε αν φτάσουμε στο μη περαιτέρω. Θα δούμε τότε τι θα σας πούμε. Εσείς βλέπετε συγκεκριμένη στρατηγική. Εγώ απόλυτα συγκεκριμένη. Εγώ απόλυτα συγκεκριμένη. Θέλετε να την πούμε μίζερη. Θέλετε να την πούμε καταστροφική. Δεν ξέρω. Είναι όμως συγκεκριμένη. Να σας πω, εγώ τη βλέπω. Βλέπω διαφορετικά από εσάς. Βλέπω τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος για να γίνει πρωθυπουργός έλεγε ότι το μνημόνιο είναι το λάθος φάρμακο. Και μόλις έγινε πρωθυπουργός, αύξησε τη δόση του λαθασμένου φαρμάκου. Για να γίνει πρωθυπουργός. Τώρα πάμε σε συνθήματα, κύριε Παδημούλη. Μιλάμε συγκεκριμένα και μας πάτε στο παρελθόν. Κακό είναι να θυμίζουμε τα ύπαξήπα. Όχι, δεν είναι. Έκανε ένα sequel από Ζάπια, Ζάπιο 1, Ζάπιο 2, Ζάπιο 3 και τα ξέχασε. Και εφαρμόζει τώρα προς το χειρότερο την πολιτική. Και εσείς λέγατε με ένα νόμο και ένα άρθρο, κύριε Παδημούλη, και το ξεχάσατε κι εσείς. Τώρα τι να λέμε. Λέμε αυτά τώρα. Με αυτή την περιγραφή. Με επιτρέπετε. Δεν θα διαφωνήσω με αυτή την περιγραφή. Πρέπει όμως να συμφωνήσετε κι εσείς ότι η σημερινή παράθεση της πολιτικής σας πρότασης πόρο απέχει από το σκίζο το μνημόνιο και προχωρά σε διαγραφή του χρέους. Πόρο απέχει. Κύριε Λίδη, και με ένα νόμο διαλύω όλους τους νόμους 400 που έχουν ψηφιστεί. Η πολιτική μας, είναι σαφής και σταθερή. Ακύρωση του μνημονίου, επαναδιαπραγμάτευση δανειακής σύμβασης με διεκδίκηση της διαγραφής του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Και αυτό... Το τελείωσε το μνημόνιο είναι ένα πολύ ωραίο παραμύθι. Μα είναι αλήθεια. Καθώς οι εκθέσεις της Τρόικα, το μεσοπρόθεσμο, οι δηλώσεις Μέρκε, Σόιμπλε, Ντράγκη, Ντάιζεμπλουμ επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει δημοσιονομικό κενό ύψους 7,7 δισεκατομμυρίων ευρώ που οδηγεί με συμφωνημένα πράγματα τα οποία κρύβουν για να περάσουν τον κάφο των εκλογών σε νέες απολύσεις, σε νέες μειώσεις συντάξεων. Βεβαίως. Απλώς θα το βαφτίσουν αλλιώς. Από πού προκύπτει αυτό, κύριε Παπαδημούλη? Από τα κείμενα, κύριε Οικονόμου. Δηλαδή, τι μας κρύβουν αύριο? Όλος ο διεθνής τύπος λέει, και δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ όλοι αυτοί, ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο, ότι θα χρειαστεί νέο δάνειο που θα συνοδεύεται με νέο μνημόνιο. Απλώς οι δανειστές, επειδή θεωρούν την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου την πιο βολική για τα συμφέροντά τους, και δεν θέλουν μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και το δείχνουν με όλους τους τρόπους, και το εγχώριο κατεστημένο και το διεθνές, διευκολύνουν την κυβέρνηση να περάσει τον κάβο των ευρωεκλογών, αφήνοντας αυτά για αργότερα. Τώρα, σε ό,τι μας αφορά. Βάλτε μια λέξη, ναι. Ολοκληρώστε. Να σας πω κάτι. Πιο σύντομα, γιατί δεν απολαύουμε, θα κλείσω σε λίγο. Δεν νομίζω ότι έχω μιλήσει περισσότερο. Κανονικά, να σας πω κάτι. Και να μας χαρίσουν όλο το χρέος. Αν δεν γίνουν ριζικές αλλαγές στην Ελλάδα, θα ξαναφτιαχτεί. Γιατί θέλουν σοβαρή διοίκηση και με την ευκαιρία θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι κυβέρνηση, είναι ταμείο αποκατάστασης αποτυχόντων πολιτευτών. Και μακάρι ο θόρυβος που προκλήθηκε γύρω από την ιστορία Ζαγορίτη να την ακυρώσει. Μαζί και με τη σημερινή δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία την τιμά στο συγκεκριμένο θέμα. Αλλά δυστυχώς δεν είναι μόνο Ζαγορίτης. Είναι και ο Παπουτσής, είναι και ο Παπαθανασίου, είναι και ο κύριος Ζαχαράκης που τον διόρισαν επικεφαλής του ΟΠΑΔ για να μπει ο γιος του στον Ιωαννίδη και όχι στον Τζιτζικώστα. Δηλαδή με λεφτά του δημοσίου, μικροπολιτική. Λοιπόν, θα φτιάξουμε διοίκηση, θα φτιάξουμε φορολογικό σύστημα, θα περιορίσουμε τη γραφειοκρατία και τη διαφορά. Εσείς, κύριε Παπαδημούλη, θα αξιοποιήσουμε... επί του φορολογικού, μια και τόπικη, κύριε Μπακογιάννη. Να πω και κάτι για τις τράπεζες. Να πείτε, να μας πείτε για τη φορολογία. Ελάτε για να προλάβουμε. Θα σας πω και για τη φορολογία. Περισσότερη φορολογία θέλουμε. Αυτό φοβάμαι. Όχι, όχι, όχι. Εμείς θέλουμε δικαιότερη φορολογία. Όχι, όχι, ακούστε συγκεκριμένα μας. Ναι, πολύ συγκεκριμένα μιλώ. Εγώ δεν μιλάω αόριστα, ξέρετε. Χρησιμοποιώ παραδείγματα. Ζούμε μια βάρβαρη κατάσταση. Η Νέα Δημοκρατία
και το ΠΑΣΟΚ έχουν φτιάξει ένα άδικο, δεδαλώδες φορολογικό σύστημα χωρίς σύγχρονη τεχνολογία, με 10 φορολογικά νομοσχέδια το χρόνο, κατά μέσο όρο κάθε χρόνο, με 500 ή 1000 ερμηνευτικές εγκυκλίους. Να πάρουμε το θέμα των ακινήτων. Υπερφορολόγηση των ακινήτων. Έτσι. 5 μήνες το θέμα της υπεραξίας και του φόρου υπεραξίας αδιευκρίνητο. Και έχει νεκρωθεί η αγορά. Και τα κόμματα που κυβερνούν, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, έχουν συμφωνήσει με την Τρόικα ότι αυτές οι τρελές αντικειμενικές αξίες, που στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας είναι πολύ πάνω από τις αγορές τιμές, θα μείνουν παγωμένες οι ίδιες μέχρι το 2017. Ναι, γιατί δεν βγαίνουν είναι τα λεφτά. Δεν όχι, γιατί αυτοί οι οποίοι ήταν στη λίστα Λαγκάρτ, ακόμη δεν έχουν λεφτεί, δεν έχουν εισπράξει ένα ευρώ. Διότι αυτοί που βγάλαν πολλά λεφτά στο εξωτερικό, ακόμη δεν έχουν εισπράξει ένα ευρώ. Θα καταργήσετε το φόρο στα ακίνητα, κύριε Παπαδημούλη. Θα τον περιορίσουμε. Γιατί αν μου πείτε να τον κάνουμε πιο δίκαιο, είναι ασαφές. Θα τον περιορίσουμε. Στα υψηλά. Θα τον περιορίσουμε με προοδευτική κλιμάκωση, έτσι ώστε να εισπράττουμε από τη φορολογία των ακινήτων όσο μέσο ευρωπαϊκό όρο, που είναι περίπου 50% πιο κάτω από αυτό που σήμερα. 2,7 δηλαδή. Θα πάτε κοντά στο 1,5. Ένα με 1,5 είναι ο μέσος όρος. Ελάτε κύριε Παπαγιάννη. Απάντησε από αυτό.